Πριν σας δείξω τη σημερινή συνταγή, θέλω να σας ενημερώσω ότι είναι έτοιμη η ιστοσελίδα Cuisine Agias με περιορισμένο ρυθμό συνταγών προς το παρόν. Θα τη βρείτε πατώντας τον link www.cuisineagias.gr, όπου θα βρείτε μερικές από τις παλιές καθώς και τη σημερινή συνταγή. Στο εξής, κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο, θα μπορείτε εύκολα να βρείτε συγκεκριμένα όλα τα υλικά και τα βήματα εκτέλεσης της συνταγής ακριβώς στο link που θα είναι κάτω από το βίντεο στην περιγραφή στο YouTube. Σιγά σιγά θα προσθεθούν και οι παλαιότερες. Πάμε να δούμε τη σημερινή συνταγή. Σοκολατένια γλυκάκια με ξηρούς καρπούς. Θα χρειαστούμε 2 πακέτα πτιμπέρ ή οποιαδήποτε άλλα μπισκότα της αρεσκίας σας. Τα σπάμε με το χέρι σε μικρά κομμάτια. Τα μπισκότα σας μπορεί να είναι digestive, βανίλιας, σοκολάτας, διέτης, βρώμης, οτιδήποτε αρέσει σε σας. Ψιλοκόβουμε 1,5 κούπα ξηρούς καρπούς. Εδώ έχω φουντούκια και φιστίκια υγιεινής, αλλά του πάνε πάρα πολύ και τα αμύγδαλα ή τα καρύδια. Εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο απ' όλα είναι τα καρύδια, γι' αυτό τη μισή κούπα βάλτε την καρύδι, αν σας αρέσει. Ψιλοκόβουμε αρκετά, αλλά αφήνουμε και ένα μέρος από αυτά να είναι λίγο πιο χοντροκομμένα, για να έρχονται έτσι για κάποια κομμάτια στο στόμα. Τα προσθέτουμε στα μπισκότα. Θα κάνουμε τώρα ένα μείγμα με 150 ml γάλα, 50 γραμμάρια σκόνη κακάο, θα τα βάλουμε να ζεσταθούν. Θα προσθέσουμε και 100 με 150 γραμμάρια καστανή ζάχαρη ή λευκή ή μέλι ή στέβια, ό,τι αρέσει σε εσάς. Ζεσταίνουμε και ανακατεύουμε να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Θα προσθέσουμε και 200 γραμμάρια βούτυρο, φυτικό ή ζωικό. Με 100 γραμμάρια ζάχαρη το γλυκό είναι, ας πούμε, προς το άγλυκο. Μπορείτε να βάλετε λίγο παραπάνω ζάχαρη και όταν ετοιμάσετε το μείγμα το δοκιμάζετε. Αν σας φανεί άγλυκο, προσθέστε λίγη άχνη ζάχαρη. Θα βάλουμε και 2-3 κουταλιές γεμάτες πραλίνα ή 100 γραμμάρια κουβερτούρα ή σοκολάτα. Ένα μικρό σπινάκι λικέρ, περίπου μια κουταλιά της σούπας είναι αυτό, ή οποιοδήποτε άλλο αλκοόλ σας αρέσει. Επίσης, αντί για γάλα και ζάχαρη, μπορείτε να βάλετε ζαχαρούχο γάλα, όπως έχω στο μείγμα της τούρτας σοκολάτας κορμός μοσαϊκό στο κανάλι μου και στα τρουφάκια στο άλλο το βίντεο. Τα link θα τα βρείτε στο τέλος του βίντεο αυτού. Προσθέτουμε το υγρό μείγμα στα μπισκότα μας και ανακατεύουμε να γίνουν μια ομοιογενής μάζα. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και τοποθετούμε στο ψυγείο για 2-3 ώρες τουλάχιστον. Βγάζουμε από το ψυγείο, αφαιρούμε τη μεμβράνη και παίρνουμε το εργαλείο από το λεμονοστίφτη, το πάνω μέρος. Θα πάρουμε και ένα κομμάτι της μεμβράνης, θα το βάλουμε μέσα και θα πάρουμε από το μείγμα με ένα κουταλάκι και θα βάλουμε στην εσοχή αυτή. Θα πατήσουμε καλά για να πάρει το σχήμα του λεμονοτστίφτη. Η μεμβράνη μας βοηθάει να αφαιρέσουμε εύκολα το περιεχόμενο και να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Επίσης μπορούμε να βάλουμε μέσα στη γέμιση, ενδιάμεσα, να βάλουμε ολόκληρο ξηρό καρπό. Είτε είναι αυτό φουντούκι, είτε είναι αμύγδαλο ή ένα μαλτίζερ. Ή μπορούμε ακόμη να βάλουμε και ένα κομμάτι από γλυκό του κουταλιού. Παράδειγμα, ένα κεράσι, ένα βύσσινο ή λίγο από το σίκο, μισό σίκο, γιατί είναι μεγάλα τα σίκα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε αυτό, το αφήνω σε εσάς. Η
Η δόση βγάζει περίπου στα 18 με 20 κομμάτια. Θα τα βάλουμε για μία ώρα στην κατάψυξη και θα ετοιμάσουμε την γκανάζ με 150 ml κρέμα γάλακτος καυτή, που θα βάλουμε μέσα 200 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα. Θα τα αφήσουμε 3 λεπτά και μετά θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε ώστε να γίνει μία γκανάζ. Βγάζουμε από την κατάψυξη και με ένα ξυλάκι που καρφώνουμε στο κομμάτι μας θα βουτήξουμε μέσα στην σοκολάτα ώστε να πάρει από την γκανάζ γύρω γύρω και παντού. Αφαιρούμε και τοποθετούμε πάνω σε μία σχάρα μέχρι να παγώσει η σοκολάτα. Ρίχνουμε από πάνω, αν μας αρέσει, λίγο ινδοκάριδο πριν παγώσει η σοκολάτα. Διατηρούμε τα γλυκά στο ψυγείο ή στην κατάψυξη καλύτερα για μένα. Επίσης μπορείτε να βάλετε αντί για μαύρη κουβερτούρα, λευκή κουβερτούρα από πάνω. Θα στολίσουμε με λίγη χρωματιστή τρούφα. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη, που είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει σε όλους αυτό το γλυκάκι. Δείτε τα link από τα άλλα βίντεο και περιμένω τα σχόλιά σας. Γεια!